Μιας και έχουμε καλοκαίρι και είμαστε συνέχεια εκτεθειμένοι στον ήλιο, θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνη είναι η ηλιακή ακτινοβολία και πότε δεν θα έπρεπε να βγαίνουμε καν από το σπίτι. Γι' αυτό, στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε ένα μετρητή υπεριόδους ακτινοβολίας, με τον οποίο θα μπορούμε να μετρήσουμε την ακτινοβολία του ηλίου πριν βγούμε από το σπίτι. Πάμε να το δούμε. Πριν συνεχίσουμε, πρώτα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η ηλιακή υπεριόδια ακτινοβολία και γιατί είναι τόσο επικίνδυνη. Η έκθεση στην ηλιακή υπεριόδια ακτινοβολία μπορεί να καταλήξει σε άμεσα και χρόνια προβλήματα υγείας του δέρματος, των ματιών και του ανασωπητικού συστήματος, καθώς και σε βλάβες στο DNA. Τα άμεσα αποτελέσματα της έκθεσης στην υπεριόδια ακτινοβολία είναι η πρόκληση εγκάβματος στο δέρμα και φωτοκερατίτιδας στο μάτι. Υπάρχουν τρία είδη υπεριόδους ακτινοβολίας: UVA, UVB και UVC. Η UVC είναι το πιο επικίνδυνο είδος της υπεριόδους ακτινοβολίας, καθώς με αυτήν έχουν επιτευχθεί εργαστηριακά μεταλλάξεις. Είναι εξαιρετικά επιβαδής για το δέρμα, αλλά απορροφάται ολοκληρωτικά από το όζον της στρατόσφαιρας και δεν φτάνει στην επιφάνεια της γης. Η UVB προκαλεί το μαύρισμα και προσφέρει τη βιταμίνη D, αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνη, επειδή προκαλεί επίσης βλάβες στα βλέφαρα καθώς και εγκάβματα στο δέρμα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν βασικοκυταρικά και πλακοδοκυταρικά καρκινώματα. Το καλό είναι ότι φτάνει σε μικρότερα ποσά στην επιφάνεια της γης λόγω της απορρόφησης μεγάλου μέρους της από τη στιβάδα του όζοντος. Και η UVA είναι το πιο κίνδυνο είδος. Ευθύνεται κυρίως για την γύρανση του δέρματος. Είναι η μεγαλύτερη πηγή ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης και διεισδύει αρκετά κάτω από τις επιφανειακές στιβάδες του δέρματος. Οι εξωτερικές στιβάδες του δέρματος λαμβάνουν 18 φορές πιο πολύ ενέργεια από την UVA παρά από την UVB, αλλά η συγκεκριμένη δεν προκαλεί εγκάβματα. Μπορεί να εισχωρήσει βαθιά στο δέρμα και να προκαλέσει μακροπρόθεσμα βλάβες στα κύτταρα. Δεν φιλτράρεται από τα τζάμια των παραθύρων και δεν σταματάει με απλά αντιλιακά. Είναι σχετικά ανεπηρέαστη από το υψόμετρο και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Με τα πολλά, ο UV μετρητής που θα φτιάξουμε θα μετράει τις μισές ακτίνες UVC, όλες τις ακτίνες UVB και τις περισσότερες ακτίνες UVA. Οι τιμές που θα μας δίνει θα αντιστοιχούν στο UV Index ή δείκτη UV. Αλλά τι είναι ο δείκτης UV? Ο δείκτης UV δημιουργήθηκε το 1992 στον Καναδά και είναι ένα διεθνές μέγεθος έκφρασης της επικινδυνότητας της ηλιακής περίοδου ακτινοβολίας, που μπορεί όταν ο δείκτης φτάσει ή ξεπεράσει το 3 να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και στο δέρμα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες η μέγιστη τιμή του UV δείκτη στην Ελλάδα, τους καλοκαιρινούς μήνες και τις μεσημεριανές ώρες, μπορεί να φτάσει έως 10 ή 11. Και τι κάνουμε εμείς? Πάμε στην παραλία και κάνουμε ηλιοθεραπεία. Ενώ κανονικά σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να μας βλέπει καν ο ήλιος. Αφού καταλάβαμε στο περίπου τι είναι η ηλιακή περίοδια ακτινοβολία, προχωράμε στην κατασκευή του UV μετρητή. Τα εξαρτήματα που θα χρειαστούμε είναι Arduino Nano, οθόνη, UV αισθητήρας, μπαταρία, φορτιστής για την μπαταρία, διακόπτης και ένα κουτάκι για τα εξαρτήματα. Η οθόνη είναι από Nokia 5110, είναι μονόχρωμη, δεν έχει I2C και τροφοδοτείται με 3,3V. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 75 mAh, τα οποία είναι αρκετά διότι η κατασκευή θα καταναλώνει κάπου στα 10 mAh. Η μπαταρία θα φορτίζει με αυτό το κύκλωμα, το οποίο θα χρειαστεί να το τροποποιήσουμε. Επειδή σε αυτό το κύκλωμα μπορούμε να αλλάξουμε το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας, αλλάζοντας μια αντίσταση που σε αυτό το κύκλωμα βρίσκεται εδώ, βλέπουμε ότι πάνω στην αντίσταση γράφει 122, που σημαίνει ότι έχει αντίσταση 1,2 kΩ. Και αντιστοιχεί στο 1 αμπέρ φόρτισης, το οποίο είναι πάρα πολύ για μια τέτοια μπαταρία. Και το χαμηλότερο ρεύμα είναι 130 mAh με 10 kΩ αντίσταση, που και πάλι είναι πολλά. Οπότε κάνουμε μια διαίρεση και βρίσκουμε ότι αν βάλουμε 20 kΩ αντίσταση θα έχουμε κάπου στα 65 mAh ρεύμα, τα οποία είναι κοντά στο 1C φόρτισης, που σημαίνει ότι η μπαταρία θα φορτίζει σε μια ώρα. Αλλάζουμε την αντίσταση και τσεκάρουμε άμα το ρεύμα φόρτισης είναι σωστό. Βλέπουμε 63 mAh, τα οποία είναι ό,τι πρέπει. Συνεχίζοντας, ο UV αισθητήρας που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο UVM30A. Τροφοδοτείται με 5V και το μεσαίο πινάκι είναι αυτό που θα μας δίνει τις τιμές. Δηλαδή, όσο πιο πολύ UV ακτινοβολία λάβει ο αισθητήρας, τόσο πιο μεγάλη τάση θα βγει από το μεσαίο πιν. Πιο λεπτομερές το βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα. Εδώ έχουμε την έξοδο σε mV και εδώ το δείκτη UV, δηλαδή στην ένδειξη 3 έχουμε έξοδο περίπου 400 mV και στην ένδειξη 4 περίπου μισό volt κτλ. Η διεθνές μέθοδος μέτρησης του δείκτη UV ξεκινάει από το 0 και φτάνει στο 11+. Ξέροντας αυτό, στο Arduino Sketch δένουμε κάθε έξοδο σε mV στην αντίστοιχη τιμή του δείκτη. Στη συνέχεια, όλα αυτά θα ανοιγοκλίνουν με ένα διακόπτη. Το σώμα του μετρητή το εκτυπώσαμε στο 3D εκτυπωτή και το βάψαμε.
Μετά, τσεκάραμε τη συνολική κατανάλωση της κατασκευής, η οποία είναι 10 mAh χωρίς το φωτισμό και 18 με το φωτισμό. Συνεχίζοντας, τοποθετούμε τον αισθητήρα. Μετά, συνδέουμε την οθόνη στο Arduino. Από το pin 8 μέχρι το 12 είναι η επικοινωνία. Τα άλλα δύο είναι η τροφοδοσία. Συνδέουμε τον αισθητήρα και προγραμματίζουμε το Arduino. Αφού το προγραμματίσουμε, ξεκινάμε τη συναρμολόγηση. Για εξοικονόμηση χώρου, το κύκλωμα φόρτισης μπαίνει επάνω από την μπαταρία. Κάνουμε μία γραμμή με διάφανη θερμόκολλα από την φωτεινή ένδειξη φόρτισης μέχρι έξω, για να φαίνεται το χρώμα της, το οποίο είναι κόκκινο όταν φορτίζει και μπλε όταν είναι πλήρως φορτισμένο. Τέλος, κλείνουμε το καπάκι και πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτός ο UV μετρητής έχει απώλεια συν πλην μία μονάδα, αλλά σαν απλούς χρήστες δεν μας επηρεάζει σχεδόν καθόλου. Αυτό ήταν Αλφάδες. Πιστεύουμε ότι όσοι ζούμε σε ζεστές χώρες, πρέπει σίγουρα να έχουμε στην κατοχή ένα τέτοιο γατζετάκι για την ασφάλειά μας. Ευχαριστούμε για την προβολή και τα λέμε στο επόμενο.